πρόσφυγε από αυτήν την εκδοχή, και ένα κουβάλι μήκη του παιδικού ακόμα, που λέει, τώρα θα το μαζί το μικρά, κάνουμε το πόλεμο. Καταρχήν, το όλο στήσιμο θυμίζει World of Tanks. World Motors θα όμως είναι για το συγκεκριμένο άρμα. Δεν είναι τα γενικά που υπάρχουν. Tech 3. Tech 3. Japan, USA, USSR, το οποίο έχει μόνο δύο. Καταρχήν εδώ πρέπει λογαριασμός, ποιος παίχτης είναι, να αγοράσουμε premium, να αλλάξουμε tokens τα οποία είναι το νόμισμα του παιχνιδιού, από ό,τι κατάλαβα, σε ποιο server είμαστε, πόσοι παίχτες υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα, 5.312. Καταρχήν να βρούμε το μενού, εδώ πρέπει να είναι, γράψτε ρε παιδιά μενού, settings, 1280x800 με έβγαλε από μόνο του, 1265x968 δεν έχει, αυτό τώρα το monitor μάλλον επειδή είναι ελληνικά το δείχνει έτσι, aspect ratio 4.3 βεβαίως, αλλά δεν μας βγάζει να το αλλάξουμε, anti-aliasing off βεβαίως, γιατί η κάρτα μου δεν τραβάει. Ό,τι μας δώσει τώρα εδώ πέρα, volume θα το κατεβάσω αρκετά. Καταρχήν θα βγάλω το κατεβάσω αρκετά εδώ πέρα, γιατί μπορεί να μην με ακούγατε και όλα τόση ώρα. Απλάει, φαντάζομαι τώρα θα με ακούτε λίγο καλύτερα. Sound quality low, λέτε να έχει επιπτώσεις στο παιχνίδι. Controls, σιγά μην τα διαβάσω, εγώ είμαι θαλασσόλικος, δεν ξέρω εγώ. Μάλιστα, ok, back to game. Το κατόρι είναι αυτό που έχουμε, port στο λιμάνι, τώρα είμαστε στο λιμάνι όπως είναι στο World of Tanks, σωστά. Η γνωστή μπάρα πήγαινε δεξιά αριστερά, έχουμε και 4 slots ακόμη. Τι είναι αυτό? Cruiser, και αυτό είναι το κατόρι, το οποίο και αυτό είναι Cruiser. Survivability, για να δούμε τώρα το καθένα τι μπορεί να έχει. Survivability, τι είναι αυτό? Combat Capability 8900. One of the principal ship παραμένει μία από τις κυριότερες παραμέτρους του σκάφους. Όταν το combat capability, η δυνατότητα μάχης, πώς να το πούμε, το capability, η ικανότητα μάχης, πάει στο 0, το πλοίο destroyed, βουλιάζει, μάλιστα καταστρέφεται. Armor από 6 έως 88 mm, μπροστά και μετά το τέλος είναι 6. Στο Gun Case Mate είναι 6 έως 63, στο Armor Deck είναι 32. Το Armor Deck κατάλαβα τι είναι, το Gun Case Mate φαντάζομαι ότι είναι η πυργή σκι από τα όπλα, τέλος πάντων. Artillery, Main Battery, 4 καρνόνια, μάλλον έχει 4 πύργους οι οποίοι έχουν από ένα κανόνι των 127 mm. Αν καταλαβαίνω καλά. Rate of fire 12 rounds per minute.
και να κάνει μια περιστροφή 180 μοιρών, θέλει 18 δευτερόλεπτα, το κανόνι, έτσι. Maximum dispersion 87 μέτρα, ρε που είναι τα 87 μέτρα, φαντάζομαι όμως ότι θα είναι στο χιλιόμετρο. Οπότε είναι 0,87 στα 100 μέτρα. Όχι, 8,7 στα 100 μέτρα. Ναι. Ξεφύγαμε λίγο. High explosive πυρομαχικά, 1280 damage, πιθανότητα φωτιάς στον, όταν πέσει στο στόχο 11%, armor penetrating, armor piercing shell με maximum damage 2480, firing range 9,6 χιλιόμετρα, αντιαεροπορικά όπλα τι υπάρχουν, maneuverability 21 knots, 21 κόμβι, για να γυρίσει, για να κάνει έναν κύκλο θέλει 650 μέτρα και 4,8 δευτερόλεπτα. Αυτό μου φαίνεται πολύ λίγο. Rudder shift time για να γυρίσει. Το rudder είναι το τιμόνι που έχει, μάλλον το πίσω μέρος, όχι η προπέλα, το άλλο πράγμα που έχει και δίνει την κατεύθυνση στο πλοίο. Πώς το λένε τώρα στα ελληνικά δεν ξέρω. Rudder 4, μάλλον εκείνο για να γυρίσει θέλει 4,8. Concealment είναι η δυνατότητα απόκρυψης, κάπως έτσι λέγεται αυτό. Δηλαδή μπορούν να με δούνε από τα 8,3 χιλιόμετρα. Ορίστε, είναι η απόσταση από την οποία μπορεί το πλοίο να το κάνουν detect οι αντίπαλοι και να αναγνωριστεί από ένα αντίπαλο πλοίο. 8,3 χιλιόμετρα και αντίστοιχα από τον αέρα 3,8, γιατί από τον αέρα πρέπει να έρθει πιο κοντά για να σε δει. Μάλιστα, 22 κόμβους μόνο, δεν μ' άρεσε το 22 και αυτό έχει 19, θα με το 22 θα πάρουμε που είναι πιο γρήγορο. Για να πάμε να παίξουμε. Co-op battles, a team of players, ίσως άμα δεν έχει παίκτες δίνει τη δυνατότητα να παίξετε και με bots από ό,τι βλέπω. Γιατί λέει μια ομάδα παικτών παίζει εναντίον bot. Α, δεν μας αφήνει να παίξουμε player εναντίον player. Εναντίον bot θα παίξουμε. Εναντίον bot, εναντίον bot. Τι να κάνουμε τώρα. Tech 3, ποιο είναι αυτό. Το area. Μάλιστα. Τι μπορούμε να κάνουμε, αναβάθμιση. Με 100 experience τα κανόνια από 127 γίνονται 152 και βλέπετε εδώ και διαφορές. Το rate of fire πέφτει από 7,5 σε 4,5 για να κάνουν 180 μοίρες κύκλο τα κανόνια, θέλουν συν 2 δευτερόλεπτα οπότε πάνε στα 20, αλλά ανεβαίνει συν 360 το damage από τα high explosive και συν 860 από τα armor piercing. Μάλιστα. Και αντίστοιχα έχει και το σκάφος. Προφανώς κάποιες μετατραπές, δεν πιστεύω να αλλάζουν όλο το σκάφος. Γίνεται 9900 τα hit points που έχει, γίνεται συν 1000 δηλαδή. Και survivability συν 1. Μετά πάμε σε άλλο, σε tier 2. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε ένα παιχνίδι με αυτό. Να δούμε και πόσο γρήγορα πάει και πόση ώρα θα κάνει για να ξεκινήσει, έτσι. Άγιο, όπως είπαμε, είχε 5.000 παίκτες. Destroy, να καταστρέψουμε όλα τα πλοία του εχθρού ή να κάνουμε capture την enemy base. Και cruiser mission, έχει mission και για το συγκεκριμένο τύπο. Fight enemy destroyers and cruisers, protect allies with anti-aircraft fire. Να προστατεύσουμε τους συμμάχους με anti-aircraft fire, πυρά εναντίον αεροσκαφών, και να πολεμήσουμε εναντίον των destroyers και cruisers. Δεν ξέρω γιατί λέει destroyers και cruisers μόνο, αν είναι αυτή η αποστολή ή αν απλά δεν έχει άλλα άλλου είδους πλοία στη συγκεκριμένη μάχη. Τώρα με το W βλέπετε κάτω αριστερά
Τώρα είμαστε στο stop. Πατάω W μια φορά, πάει 1 τέταρτο. Δεύτερη φορά 1 δεύτερο. Τρίτη φορά 3 τέταρτα. Και τέταρτη φορά full. Α, δείχνει και από πάνω το γράμμα ποιο πατιέται. Ωραία. Για να στρίψω δεξιά φυσικά είναι το D. Λοιπόν, τώρα πάει ευθεία. Θα σας πω πότε θα πατήσω το πλήκτρο α για να δούμε πότε θα στρίψει. Λοιπόν, πατάω το πλήκτρο α τώρα. Μάλιστα, βλέπετε πόση ώρα κάνει να στρίψει. Και μάλιστα έχει ένα βελάκι εδώ που βλέπετε γράφει Max. Μόλις πατάω οποιοδήποτε πλήκτρο, θα πατήσω τώρα να στρίψει δεξιά. Βγαίνει αυτό εδώ το πινακάκι και λέει Max 0, 1 δεύτερο, Max δεξιά. Αυτή τη στιγμή είναι Max δεξιά. Ωραία. Τώρα θέλω να δω τα κανόνια στρίβουν αυτή τη στιγμή. Δεν στρίβουν γιατί κρατάω πατημένο το αριστερό mouse button. Αν αφήσω το αριστερό mouse button, τα κανόνια βλέπετε ότι στρίβουν προς την πλευρά που, αν δείτε τα κανόνια εδώ πέρα, στρίβουν προς την πλευρά που κοιτάει το mouse. Τι έχουμε εκεί? Shift. Μπορούμε να το ρίξουμε αυτό? Να ρίξουμε μια έτσι προειδοποιητική να δούμε. Καλά είναι. Κάναμε ζημιά. Πώς αλλάζει τον τύπο των κανονιών δεν ξέρω. Πώς έρχεται πιο κοντά. Πάει πιο κοντά. Ωραία είμαστε. Τον έχασα τώρα γιατί στρίβει. Εδώ θα του ρίξω. Τον έχασα γιατί ξανά έστριψε. Εγώ που πάω ρε παιδιά. Πάμε προς τα πίσω. Κόντεψα να πέσω επάνω στο αυτό, έτσι. Πολύ ωραία. Είναι περίεργο είναι. Και όταν λέω περίεργο, τι εννοώ? Έχω ήδη χάσει το πεδίο της μάχης. Δεν ξέρω που βρίσκομαι. Επειδή πρέπει να στρίψω, πρέπει να σημαδέψω. Δεν ξέρω που πάει το δικό μου το καράβι. Κάναμε ζημιά, μάλιστα, ωραία. Μία, δύο, τρίτη μεγάλη γραμμή. Όχι, δεύτερη μεγάλη γραμμή. Αυτό τον βρήκε, αλλά κάνει μανούβρες συνέχεια. Οπότε τώρα θα του ρίξω μια μπαταριά εδώ πέρα. Κάτι κάναμε, αλλά δεν το κάναμε σωστά. Σόπα, έκανα το πρώτο kill. Αυτό πρέπει να το θυμάμαι. Τι έχουμε εδώ τώρα? Έχουμε κανόνια. Έχουμε εχθρό. Δεύτερο kill. Εγώ το έκανα και αυτό. Ρε, εγώ είμαι ναύαρχος, ρε. Κοίτα, ρε. Δεν ξέρω και κανένα ναυτικό εμβατήριο να κάνω. Να αρχίσω να πεανίζω. Αυτό το πράγμα τορπίλες έχει. Μάλλον όχι. Τι έκανα, τον έκανα lock αυτό να με αριστερό κλικ, τέλος πάντων. Βλέπετε τώρα ότι δεν μπορώ να το κανόνι, ο στόχος μάλλον, όπως ανεβοκατεβαίνω, δεν φτάνει στο αντίπαλο πλοίο, που σημαίνει ότι έχω πολύ μεγάλη απόσταση, οπότε δεν έχουν εμβέλεια τα κανόνια μου. Τώρα τι είναι αυτό το πράγμα απέναντι δεν ξέρω, γιατί δεν βλέπω να γράφει πουθενά τι είναι. Ίσως αν μπορούσα να το κεντράρω με τα κανόνια να μας έβγαζε τι είναι.
Ένα έχει μείνει. Α, με bot παίζαμε, γι' αυτό, ε. Μάλιστα. Καλά, κατάλαβα. Δεύτερος είμαι πάντως. Ελπίζω να δείχνει την κατάταξη με βάση τους πόντους που κάναμε. Φύγε μεγάλη από εδώ. Οχοχο, οχοχο. Φύγε, φύγε. Μπράβο, εντάξει. Έχουμε τώρα, έχουμε μια βολή. Καλά είσαι εκεί και μετά ολόκληρη την μπαταριά. Το battery που λένε και αυτοί και έλεγα εγώ την battery, όχι. Σάλβο, πώς τον λένε να δεις. Άμα κάνετε διπλό κλικ, ρίχνει όλα τα κανόνια ταυτόχρονα. Εάν κάνετε απλό κλικ, ένα κλικ δηλαδή, ρίχνει ένα-ένα το κάνονε. Τώρα πιο ρίχνει από μόνο του τα καταφέρει. Μάλιστα, δύο kills και... Ο ναύαρχος ήταν ανθυποναύαρχος τελικά. Πρώτο-τελευταίος είμαι τελικά. Μάλιστα. Και εγώ νόμιζα ότι κάτι έκανα. Λοιπόn, τι άλλο, detailed report. Κάναμε 3.267 πόντους ντάμας και είχαμε high explosives. Πώς αλλάζεις πυρομαχικά δεν ξέρω, πρέπει να τα βρούμε αυτά. Back to port. Να κάνουμε άλλη μια μάχη. Experience 268. Victory. Αυτή είναι η μάχη, άμα πατήσω θα μου την ξαναβγάλει. Δεν μπορώ να την ξαναδώ. Μάλλον όχι. Πρέπει να πάω να κάνω μια μάχη ακόμα. Τέσσερα cruisers. Συνολικά. Μάλλον θα δυσκολευτούμε λίγο να βρούμε κόσμο μέσα, ε. Που να είναι και Tier 1. Για να δούμε. Team mission score points before the enemy team by action. Εδώ πρέπει να κάνουμε capturing κάποιες περιοχές που τις ονομάζει key areas και να καταστρέψουμε τα πλοία τους φυσικά. Για να καταφέρουμε την νίκη πρέπει να κάνουμε 1000 πόντους πριν από την αντίπαλη ομάδα. Και μια ομάδα χάνει αν το score της φτάνει στο 0, φτάσει στο 0. Πώς γίνεται αυτό, πώς κάνουμε τους πόντους score. Πρέπει να πιάσουμε τις περιοχές, δεν πρόλαβα να δω τι άλλο κάνουμε. Τέλος πάντων, full τις μηχανές. Εγώ δεν πάω από εκεί πίσω. Όπως βλέπετε στο χάρτη εδώ πέρα, εγώ δεν πάω από εδώ πίσω. Δεν κατάλαβες. Οπ, ψιλοκόλλησε τώρα, τι έκανε. Θα έχουμε τέτοια θέματα και θα μου πεις μπέτα είναι. Σαν πολύ μπροστά δεν είναι, κάτσε να πάρουμε καμιά στροφή και ελπίζω εδώ να μην έχει τίποτα ύφαλους, σκόπελους και τέτοια. Ο ύφαλος νομίζω είναι κάτω από το νερό, δεν πιστεύω να έχει τέτοια κάποια στιγμή και να μας πει έπεσες και χτύπησες και καλά να πάθεις. Α, με τα κουμπιά ρε παιδιά πως, αυτό είναι AP. Μάλιστα, με το 1 και το 2 όπως αλλάζεις πυρομαχικά στο World of Tanks. Καλά δεν με έκοβε τόση ώρα να σκεφτώ ότι θα είναι ίδιο με το World of Tanks. Μπράβο. Τι είναι αυτό. Κάνω μια στροφή ολόκληρη να δω και πόσο γρήγορα στρίβει. Γιατί 10 χιλιόμετρα πρέπει να έχω σε αυτή την απόσταση εμβέλεια. Πόσο έγραφε η εμβέλεια, δεν θυμάμαι. Είναι αργό στην αρχή το παιχνίδι όμως, έτσι μέχρι να δείτε που είναι οι άλλοι. Είναι σαν να είστε σε καμιά προχωρόπκα και να έχετε mouse και να θέλετε να ανεβείτε πάνω στο λόφο που έχει και αυτό μου θυμίζει τώρα το παιχνίδι. Και πρέπει να είστε και λίγο χταπόδι με τα πλήκτρα.
σε αυτό να έχω απόσταση. Δύο. Τρεις. Τρισήμιση. Αυτά που λέω τα δύο και τα τρεις είναι οι γραμμές που βλέπω για να σημαδέψω. Βλέπετε ότι όταν ας πούμε, για δούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Δεν έχω απόσταση, αλλά προσέξτε εδώ τη σημαδούρα. Μάλλον στη σημαδούρα δεν γίνεται, πρέπει να βρω ένα πλοίο για να σας δείξω τι γίνεται. Γιατί τώρα ας πούμε τη σημαδούρα λογικά θα την πετύχει με ό,τι dispersion έχει, δηλαδή 87 μέτρα, πόσο είπαμε. Αλλά το πλοίο επειδή κινείται, πρέπει να βλέπω να ρίχνω στο μέρος που θα πάει, όχι στο μέρος που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Αυτό να τώρα, οπότε αυτό να ρίχνω ας πούμε δύο μεγάλες γραμμές μπροστά του. Τον πετυχαίνω άνετα, κάνω μια μισή γραμμή και του ρίχνω ό,τι έχω και δεν έχω. Αλλά το ό,τι έχω και δεν έχω. Ξαναγέμισε πουλάκι μου. Τι χάσαμε, το χάσαμε. Άρε, είναι πολύ κοντά και έχω πρόβλημα τώρα. Είναι πολύ κοντά και έχω πρόβλημα λόγω της οθόνης. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε την οθόνη. Αυτός καταστράφηκε. Οπότε τώρα πρέπει να πάω να κάνω. Δεν μπορώ. Αυτόν τον έχω. Προς τα δω κινείται. Μία. Κάναμε λίγο ζημιά. Μάλιστα. Ψηλά πρέπει να πήγαν αυτές, ψηλά πήγαν, ναι. Πολύ αργά πάει, τι κάνει. Δεν απέσω φαντάζομαι πουθενά. Αυτό σε μένα ρε. Κουλάει το παιχνίδι. Στρίβω. Συνεχίζω να στρίβω, δεν ξέρω βέβαια που πάω, αλλά συνεχίζω να στρίβω. Σταματάω, κόβω ταχύτητα. Του λέω πάνε ξανά γρήγορα, full. Συνεχίζω να του ρίχνω. Στρίβω δεξιά. Κάποιος τον έφαγε δικό του. Ναι, συνεχίζω, πάω, ναι, πω, σίγουρα. Καιρό. Πατώντας το ρο, σβήνει την φωτιά ή κάνει ό,τι damage υπάρχει στο πλοίο, προσπαθεί να την επιδιορθώσει. Μάλιστα, εγώ έκανα μανούβρες ενώ ήμουν κολλημένος στο βράχο. Ο καπετάνιο. Δεν πας καθόλου καλά, καπετάνιο. Κάποιος θα μας κολλήσει καμία από πίσω. Έλα, φύγε από πίσω, παλικάρ. Μπροστά οι μηχανές, full οι μηχανές μπροστά. Στρίψε τώρα. Ω, το mouse είναι γρήγορο μπροστά σε αυτό. Το mouse. Για να στρίψετε, παιδιά, θέλει να πάτε τρία γήπεδα πίσω. Ευτυχώς που δεν έχει αντιπάλους εδώ μπροστά. Άστο τώρα να πάει κάμποσο πίσω και μετά επανερχόμαστε. 27 βολές ρίξαμε στον αντίπαλο εδώ πάνω, αυτά που βλέπω. Αυτό το πρασινάκι τι είναι, δεν μας λέει τι είναι. Έλα πίσω. Ένας έμεινε αντίπαλος. Άντε τώρα να πάμε μπροστά να δούμε, να κάνουμε τίποτα. Άντε παλικάρι. Πάλι θα χτυπήσουμε.
αυτή η πορτοκαλή γραμμή εδώ πάνω, τέτοιο πράγμα είναι ότι θα χτυπήσω στο αυτό με την πορεία που έχω. Τώρα το καταλάβαμε κι αυτό. Τόσα χρόνια στη θάλασσα, τώρα κατάλαβα τι είναι αυτή η γραμμή. 13.997. Για να δούμε, ναύαρχε, τι έκανες. Πάλι τελευταίος. Οπα, αυτή είναι ανάποδη. Δεύτερος. Και άμα δεν είχα κολλήσει το βράχο, δεν έκανα kill και βγήκα δεύτερος. Μάλιστα. Αυτά τι είναι τώρα εδώ, δεν έχει detailed report. 7.960 με τα AP cells και 4.300 με τα high explosives. Τα AP είναι πολύ καλύτερα. Φαντάζομαι όμως ότι σε κάποια άρματα θα είναι καλύτερα τα high explosive. Τώρα, που, πώς, τι, μόλις αρχίσω να μαθαίνω το παιχνίδι, θα το καταλάβουμε. Λοιπόν, new level in service record. Σωπα, από ανθιποναύαρχος έγινα υποναύαρχος με δύο γαλόνια. Random battles. Δύο ομάδες από παίκτες, οι οποίες η μία με την άλλη κάνουν κομφρόντα ψυμαχίες, είναι αυτό τι είναι, μέσα στο πεδίο της μάχης. Available in the battle type menu. Προφανώς θα μπορούμε να παίξουμε με παίκτες τώρα. Παίκτες, player vs player. Και πήραμε και 25.000 credit bonus. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα. Εδώ δεν ξέρω πόσα είχα. Και co-op battle, random battle. Τώρα θα παίξουμε με κόσμο. Θα παίξουμε με κόσμο. Και φυσικά δεν θα μας αφήσουν. Βλέπετε ότι έχει πολύ περισσότερους. Δεν νομίζω ότι θα μας αφήσουν να κερδίσουμε τόσο εύκολα όσο με τα μποτάκια. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πάντως γαλόνι πήραμε, έτσι, το είδατε. Αν και στην θάλασσα δεν έχουν γαλόνια. Έχουν εκείνες τις λωρίδες τις ολόκληρες. Πώς αισθάνομαι τώρα με το παιχνίδι, περίεργα. Περίεργα λίγο, γιατί είναι πολύ αρχάριος. Σας είπα ότι δεν έχω ξαναπαίξει. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα στο παιχνίδι, η πρώτη επαφή. Μέχρι τώρα ό,τι έβλεπα σε βίντεο στο YouTube. Και δεν αισθάνομαι, ρε παιδί μου, πώς παίζει ένα παιχνίδι που λες ότι αισθάνομαι αυτό, αισθάνομαι εκείνο, αισθάνομαι το άλλο, αλλά άμα παίξεις μετά κάνα δύο εβδομάδες δεν θα μάνει καμία σχέση αυτό που είχα την πρώτη μέρα με αυτό που έχω τώρα. Δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερα, χειρότερα. Εδώ έχουμε πολύ κόσμο, κοιτάξτε πόσους παίκτες έχει. Τόσους είχαμε και στα προηγούμενα, νομίζω πιο λίγοι είμαστε. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει και εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Μία σημαία υπάρχει από ό,τι βλέπω. Κάποιος είναι πίσω μου. Πρέπει να ρυθμίσω και το sensitivity από το mouse να πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα. Ίσως μετά αυτό να είναι χειρότερο στη μάχη μέσα. Αυτό το άρμα έχει καπνό που βγάζουν κάποια και λέει ότι δεν βλέπω όμως, δεν θα είχε κάποιο πλήκτρο καπνός. Τι είναι, fog, πατήσω F, όχι. Για να δούμε τώρα, είναι το χάρτη, αυτός δεξιά μου θα μου ρίξει καμία, όχι, είναι μακριά, άσχετα πως το βλέπω στο χάρτη. Κάνω μη και είναι στο mini map και μπορείς, λέει, να του δώσεις πορεία με αριστερό κλικ, με αριστερό κλικ. Θα στρίψει μόνο του, ξαναπατάω μη και αρχίζει και στρίβει, οπότε θα κάνει από μόνο του αυτή την πορεία. Μάλιστα, πατάω λοιπόν μη και του λέω μην πας εκεί, πάνε εδώ. Πατάω μη, ελπίζω οι άλλοι να έχουν φύγει. Αν κάνω με το χέρι, ας πούμε, ας πω ότι στρίβω δεξιά, ακυρώνεται. Μάλιστα, ακυρώνεται. 9,9. Οπότε κάνω μη και του λέω πάνε εδώ πέρα. Πάνε εδώ για να μπορώ να στρίψω.
Ναι, σε άλλο χάρτη πήγε, τόσο καλά. Ναύαρχε, δεν μας τα λες καλά, Ναύαρχε. Τον έχουμε αυτό, να. Αν τον έχουμε, όχι, δεν τον έχουμε. Μήπως πρέπει να στρίψουμε λίγο. Αν καταφέρουμε να χτυπήσουμε αυτό, να. Οπότε, βγαίνουμε στο χάρτη, εμείς είμαστε εδώ, του λέμε έλα εδώ πέρα. Θα στρίψει από μόνο του θεωρητικά και στρίβει με maximum. Αν δείτε εδώ πέρα, στρίβει με maximum autopilot. Autopilot άραγε μας γλιτώνει από τα βράχια, δηλαδή εδώ θα έκανε όπισθεν από μόνος του αν έπεφτε επάνω, ή θα συνέχιζε μέχρι να πέσει και θα περίμενε από μας. Φαντάζομαι ότι θα συνέχιζε μέχρι να πέσει, αλλά βλέπουμε τίποτα από εδώ. Βλέπουμε ένα πλοίο, δεν πάει μέχρι εκεί. Δεν θα πέσεις, ρε. Πίσω. Ορίστε, ο autopilot δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν έχει χάσει την πορεία του όμως. Βλέπετε ότι δεν έχει χάσει την πορεία του. Συνεχίζει, δηλαδή όταν έστριψα προηγουμένως, ακυρώθηκε η πορεία από τον αυτόματο πιλότο. Τώρα πάτησα εγώ και έκανα βλακεία και θα ξαναπατήσω πάλι τον αυτόματο και θα του πω να πάει εδώ πέρα πιο μακριά λίγο. Τώρα όμως αυτός είναι εδώ μπροστά, θα ρίξω μία στις δύο και πάλι θα κολλήσεις εκεί πέρα. Έλα πίσω στους 7 κόμβους είσαι. Αυτό να πρέπει να του ρίξω εγώ πολλές τώρα. Τι είναι, high explosive, για να πάμε στα armor και τα τρόγια. Αυτό το την ίδια βλακεία με μένα έκανε για τη σφυλιά. Target hit με into red critical damage. Γιατί δεν βλέπω όμως το... Γιατί δεν βλέπω να πηγαίνουν οι δικές μου. Τους τι είναι εδώ. Εμάς τώρα, τι κάνεις εσύ εδώ. Ρε το παλικάρι, τι μας έκανε τώρα, κοίτα εδώ. Αυτές είναι... Δεν έκανε τίποτα, νόμιζα ήταν τροπίλες. Οχα μαν. Δεν κάνουμε για ναύαρχη. Άμα με δει αυτός και μου ρίξει την πάτησα. Με έχει καταστρέψει. Με έχει βυθίσει. Ρίχτε του ρε παιδιά ακόμα λίγο, άντε. Βάλω high explosive, πας και κάνουμε τίποτα άλλη ζημιά. Αυτό ήτανε, ούτε κατάλαβα ποιος με έφαγε, γιατί αυτός δεν μου ρίξε. Κάποια στιγμή που με είδα, destroyed by του γκαμόσαυρος. Έλληνας είσαι ρε... Γκαμότου. Τι έφταιγε τώρα, η διαιτησία. Και αυτός που έβαλε αυτό το νησί εκεί στη μέση. Εκεί ρε πας και το βάζεις. Δεν ξέρεις ότι θα περάσω από εκεί. Ξεφτύλα γίναμε πάλι. Βγαίνω. Exit to port. Exit battle, ναι ρε μεγάλε. Δηλαδή γιατί να το έκανα exit to port εδώ. Μήπως κατά λάθος, άντε καλά σε πιστεύω. Και πάμε να πάρουμε το κατόρι, το οποίο σε τι απόσταση ρίχνει. Σιγά μην μας το λέγει τώρα εδώ πέρα. Άμα το αφήσω από πάνω το λέει. Απόσταση 10,5 χιλιόμετρα. Να πάρουμε το κατόρι, να δούμε τι θα κάνουμε το κατόρι. Και να λήξουμε και το βιντεάκι, γιατί θα παραβγεί και μεγάλο. Τώρα, destroy all enemy ships or capture the enemy base. Δύο σημαίες τώρα.
Fight enemy destroyers and cruisers. Δεν έχει, έχει μόνο destroyers και cruisers από την άλλη πλευρά, ή απλά είναι η δική μου η αποστολή, ότι το δίνει σαν συμβούλ ότι τα cruisers πρέπει να μάχονται εναντίον των destroyers και των cruisers λογικά, γιατί αυτά μπορούν να αντιμετωπίσουν. Τέλος πάντων. Να δούμε τι θα κάνουμε και σε αυτό το παιχνίδι. Από ό,τι κατάλαβα δεν πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε πορείες. Δεν έχει καμία σχέση με τα tanks, που όπως σας είπα ακόμη και το mouse που είναι το πιο αργοκίνητο μπορεί να κάνει στροφή επιτόπου. Εδώ είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Προηγουμένως από το νησί δεν μπόρεσα να ξεκολλήσω με τίποτα. Έπρεπε φυσικά από την αρχή να πάω κάνα χιλιόμετρο πίσω για να καταφέρω να ξεκολλήσω. Για να το καταφέρω να στρίψει μάλλον, όχι να ξεκολλήσει. Γιατί άμα πήγαινα ένα χιλιόμετρο πίσω θα ήμουν ξεκολλημένος. Αλλά εδώ δεν βλέπουμε. Α, τώρα σηκώνονται μέχρι όπου θες σηκώνεται τώρα. Έτσι. Σόπα, πού θα ρίξεις τώρα δηλαδή. Με καλά. Και τι μου είπαν ακόμα, ότι άμα το κρατάς πατημένο με ένα πλήκτρο, με ένα πλήκτρο, κοίτα και μπροστά ε, με ένα πλήκτρο δύο γραμμές. Αυτό να στις δύο εκεί θα του ρίξω, γιατί δεν έχει καλή, δεν πάει πολύ γρήγορα προς τα αριστερά. Πάλι να κάνω τώρα προς τα πίσω. Του βάλα φωτιά, μάλιστα με τα high explosives του βάλα φωτιά. Να το ρίξω τρεις, αλλά να πρέπει να στρίψω. Πολύ μπροστά ήταν αυτό το νησί. Δεν το είδε κανένας να μου πει ότι είναι εκεί. Θα τα αφήσω τώρα. Δεν πρέπει να πηγαίνει πολύ γρήγορα. Όλοι στο νησί χτυπάνε ρε παιδιά. Αφήσουμε το πίσω τότε. Αν καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Είμαι σταματημένος εν τω μεταξύ. Τόση ώρα εδώ πέρα. Είσαι 4. Το βρήκαμε. Τι είχες βρει κανένα. Πορεία ανάμεσα από αυτούς τους δύο. Και να βγάλουμε εκείνους εκεί. Αυτούς εδώ να προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε. Αλλά να μην φάμε αυτό να δω. Περνάει από πάνω. Έχει μπροστά. Το σταματημένο θα χτυπήσεις. Καταφέραμε και χτυπήσαμε κάποιον. Μπράβο. Το σταματημένο όμως. Προς τα πίσω κινείται. Τώρα το πήρα γαμπάκι.
Πώς που κάναμε δουλειά εδώ πέρα, ε. Σε ποιον να ρίξουμε τώρα. Σε ποιον, σε αυτόν, τον άλλο θα τον προλάβουμε και μετά. Πάει, τον προλάβαν άλλοι. Μία, δύο, τρεις γραμμές. Βλέπουμε και λίγο μπροστά, μεγάλε, βλέπουμε και λίγο μπροστά. Κοίτα ρε, ποιο να ρίχνει τώρα, είμαι σίγουρος ότι έριχνε στον άλλον. Δεν πειράζει, καταστρέψαν οι δικοί μου. Οχοχοχ. Πώς το πες αυτό. Πού να στρίπνουν τα κανόνια τώρα μέχρι εδώ. Είμαι ο Γκάνς, από πάνω από πού είπε να περάσει. Κι όμως περνάει. Να ρίξω καμία προς τα δω. Εγώ το έκανα αυτό, από εκεί πάνω. Μ' άρεσε. Δεν σας είπα ρε, χρόνια στα καράβια ρε. Και στην αμαχία της Αλαμίνας ήμουνα ρε. Θα βγούμε έξω το χάρτη. Ω, πού είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, κλασικά τώρα μη. Μη. Έλα εδώ. Τι έγινε παιδιά, δεν πάμε δεξιά αριστερά, δεν μπορούμε να πάμε. Έκανα και blind shot. Όχι για να δείτε. Α, ο τελευταίος είναι αυτός. Πού πας τότε εκεί πέρα. Εδώ. Απάνω του. Απάνω του ρε. Καλά εκεί που είμαι. Πολύ μακριά. Πολύ μακριά δεν τον φτάνω. Πήγε μέχρι, πήγανε μέχρι εκεί οι βολές. Α, πώς τις είδα έτσι. Και αυτό που βλέπω είναι ότι δεν μετράει πυρομαχικά. Που σημαίνει ότι λογικά έχετε άπλετα πυρομαχικά. Αυτός εγώ πιστεύω θα βγει κάπου εδώ. Καλά σιγά μην τον προλάβω τώρα εκεί πέρα. Τέλειωσε το παιχνίδι. ...15,522, 155,000 νόμιζα ότι ήταν, ναι, τι άλλο ήταν. Όχι τελευταίος, προτελευταίος, ναι, back to port πήγε. Back to port πήγε. Στην προηγούμενη μάχη χάσαμε και δεν είδα τι έκανα τώρα. Πάντως για να πήρα 974 πόντους damage, αφού στο προηγούμενο πήρα 632, πρέπει να είναι αρκετά καλό. Με διπλό κλικ δεν το κάνει, δεν μπαίνει μέσα να δούμε τι κάναμε. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι chat. Θα γίνει με ό,τι και στο World of Tanks. Δεν μπορώ να βρω όμως τις μάχες, δεν έχω μάχες. Τι κάνουμε τώρα, θέλω να παίξω κι άλλο αλλά δεν κάνει. Δεν είναι σωστό. Profile Modules Tech 3 9.750, είδα τώρα ότι έχω 2.900 gold, τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσω βέβαια. USA το Albany, πόσο κάνει, 500 μόνο. Civilian Vulnerability and Artillery, 6 κανόνια, 152, θα μου πεις είναι Tier 2. Tier 2 δεν ξέρεις πόσο έχει. Α, τι έχει εδώ, υπάρχει main battery, υπάρχει και secondary armament, λέει εδώ, secondary battery το άκουσα. Ιντερνετ τα οποία βλέπετε ότι έχουν πολύ μικρό firing range, μόνο 2 χιλιόμετρα. Από ό,τι κατάλαβα δουλεύουν αυτόματα και όποιο πλοίο σας πλησιάσει στα 2 χιλιόμετρα αρχίζουν και του ρίχνουν. Βλέπετε ότι είναι 4 κανόνια των 120 χιλιοστών,
δεν είναι τόσο μεγάλο όσα τα main battery που έχετε, τα κυρίως κανόνια σας, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα κάνουν και αυτά αρκετή ζημιά και ειδικά από απόσταση 2 χιλιόμετρων θα στοχεύουν και πολύ καλύτερα. Οπότε όταν έρχεται κοντά σας ένα γρήγορο άρμα το οποίο ένα γρήγορο πλοίο το οποίο θεωρητικά μπορεί να κάνει μανούβρες όταν είναι μακριά και με το main battery να μην μπορείτε να το ρίξετε, με το secondary battery τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Ή μπορεί εσείς να ρίχνετε σε ένα πλοίο το οποίο είναι μακριά σας και θεωρείτε ότι είναι πιο επικίνδυνο από αυτό που είναι κοντά, το πλοίο που είναι κοντά να αναλάβει το secondary battery, να ρίχνει σε αυτό που είναι κοντά και εσείς να ρίχνετε σε αυτό που είναι μακριά. Τώρα, να μην τα πολυλογούμε. Αυτές ήταν οι μάχες στην πρώτη επαφή που έχω με το World of Warships. Τώρα να πω ότι αν σας άρεσαν οι μάχες ή αν μάθατε κάτι όπως και την προηγούμενη φορά, δεν νομίζω. Φαντάζομαι ότι θα έχετε δει και κάποια βιντεάκια ήδη, απλά δεν θα έχετε δει κάποια περιγραφή στα ελληνικά. Για να δούμε αυτό μπροστά τι έχει εδώ. Αυτή είναι η πλώρη, από εδώ δεν φαίνεται. Από εδώ βλέπω ότι έχει κάτι σαν σκαλισμένο σχέδιο και τα λοιπά. Μάλιστα, τώρα μου κίνησε την περιέργεια. Αυτό δεν έχει τίποτα. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η μάχη. Να προσέχετε, να μένετε στεγνοί, να μην βρέχεστε σε αυτό το παιχνίδι, γιατί αν βραχείτε σημαίνει ότι σας βυθίσανε, και να είστε καλά.